μπορεί να διακρίνει κανείς τα ουρητηρικά στόμια, το ουρητηρικό όγκωμα, το κυστικό τρίγωνο και το έσω στόμιο της ουρίδρας. Ιστολογικά διακρίνουμε τρεις χιτώνες, το βελενογόνο, το μυϊκό και τον ορογόνο, και το επιθύλιο που καλύπτει τον βελενογόνο λέγεται μεταβατικό ή ουροθύλιο, και όταν η κύστη είναι άδεια, είναι λίο, ενώ όταν είναι άδεια δημιουργεί πτυχές, ενώ αντίθετα όταν είναι γεμάτη, ο βλενογόνος είναι λίος. Θα αναφέρω και αυτό που ανέφερε και ο κύριος Παπαναστασόπουλος, ο διευθυντής μου, επιδημολογικά δηλαδή, στατιστικά, είναι ο τέταρτος συχνότερος καρκίνος στον άντρα, μετά τον καρκίνο του προστάτη, του πνεύμωνα και του παχαίους εντέρου. Είναι ο 8ος συχνότερος στη γυναίκα, ο 2ος συχνότερος ουρολογικός καρκίνος μετά τον καρκίνο του προστάτη. Στη ΣΥΠΑ κάθε χρόνο έχουμε 67.000 νέες περιπτώσεις, με περίπου 14.000 θανάτους το έτος. Η θνησιμότητα, παρόλο που η αναλογία, όπως ανέφερε και ο διευθυντής, είναι 3:1 σε άνδρες γυναίκες, παρόλα αυτά, στους άνδρες αγγίζει το 2,6 και στις γυναίκες είναι δυσανάλογα μεγάλη, αγγίζει το 1,4. Οι παράγοντες κινδύνου. Παράγοντες δηλαδή, η παρουσία των οποίων αυξάνει τον κίνδυνο να αναπτυχθεί ο καρκίνος της ουροδόπου κύστης. Είναι πολλοί και διάφοροι, όπως η ηλικία και το φύλλο. Όπως είπε και ο διευθυντής, είναι ένας καρκίνος ο οποίος είναι καρκίνος για τους ηλικιωμένους, με ένα μέσο όρο διάγνωσης γύρω στα 65 έτη. Το φύλλο παίζει σημαντικό ρόλο, όπως είπα και προηγουμένως, είναι συχνότερο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες, με μια αναλογία 3:1. Το κάπνισμα, το επάγγελμα, φάρμακα, κτηνοβολίες, χρόνιες φλεγμονές, κληρονομικότητα και διατροφή. Το κάπνισμα. Το κάπνισμα αυξάνει τον κίνδυνο από 2 έως 5 φορές για να αναπτυχθεί ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης. Περίπου το 50% των καρκίνων της ουροδόχου κύστης οφείλεται στο τσιγάρο και η διακοπή του καπνίσματος μπορεί να μειώσει αυτόν τον κίνδυνο από 30 έως 60%. Επαγγελματικοί παράγοντες. Είναι πλέον γνωστό από τον προηγούμενο αιώνα ότι κάποιες χρωστικές της ανιλίνης και αρωματικές αμίνες ευθύνονται για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης. Εργάτες οι οποίες έρχονται σε επαφή με αυτές τις ουσίες είναι εργάτες της βιομηχανίας των πετροχημικών, των χημικών, της βιομηχανίας των δέρματος, των ελαστικών. Η σχέση του καπνίσματος με τον καρκίνο της κύστης είναι αποδεδειγμένη, δηλαδή, και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη και ο κόσμος νομίζει ότι το κάπνισμα προκαλεί μόνο καρκίνο στο πνεύμα. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο όχι μόνο στο πνεύμα, αλλά και στο νεφρό και στην ουροδόχο κύστη που είναι και το θέμα μας. Και μάλιστα η επίδραση του καπνίσματος στον καρκίνο της ουροδόχου κύστης είναι τόσο έντονη που αν σκεφτούμε το εξής, πραγματικά θα τρομάξουμε. Αν σταματήσουμε το κάπνισμα και είμαστε χρόνιοι καπνιστές, σταματήσουμε το κάπνισμα, μετά από 5 χρόνια θεωρητικά καθαρίζει ο πνεύμονάς μας από την πιθανότητα, να σας το πω, ή οι πιθανότητες που έχουμε μετά από 5 χρόνια διακοπής του καπνίσματος να αναπτύξουμε καρκίνο στον πνεύμονα, είναι ίδιες με κάποιον ο οποίος δεν έχει καπνίσει ποτέ του. Για τον καρκίνο της ουροδόχου κύστης θα πρέπει να περάσουν 25 χρόνια, να σας πω λαϊκά, για να καθαρίσει ο οργανισμός από την επίδραση του καπνίσματος. Καταλαβαίνετε τι καταστρεπτική επίδραση έχει το κάπνισμα στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Αυτό που φαίνεται ότι είναι επιβλαβές είναι αυτές πάλι οι αρωματικές αμίνες που υπάρχουν μέσα στο κάπνισμα, δηλαδή να σας το πω ουσιαστικά κάποια φαρμάκια, είναι κάποιες ουσίες όπως η ναφθυλαμίνη, η οποία απορροφάται, μένει και έχει αυτή την επιβλαβική επίδραση. Θα μου πείτε, ξέρουμε αρρώστους, μάλλον ξέρουμε συγγενείς μας που καπνίζανε μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, δηλαδή θυμάμαι και εγώ τον παππού μου, πήγε 95-96 χρονών, κάπνιζε από μικρός και δεν έπαθε καρκίνο. Ναι, όντως υπάρχουν. Υπάρχει όμως και το γενετικό υλικό. Εφόσον υπάρχει μια προδιάθεση του ασθενή, δηλαδή υπάρχει μια γενετική ανομαλία, δεν μπορούν να μεταβολιστούν, να καθαριστούν αυτές οι ουσίες οι οποίες μένουν μέσα στην κύστη. Αυτός ο παράγοντας είναι επιπλέον επιβαρυντικός συν το κάπνισμα και να σας το πω οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην ανάπτυξη καρκίνου της ουροδόχου κύστεως. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας το εξής χαρακτηριστικό.
Χτες χειρούργησα στην Αθήνα έναν ασθενή 47 χρονών με καρκίνο διευθυντικό στην οροδόχο κύστη. Έγινε ολική αφαίρεση της οροδόχου κύστης ρομποτικά και δημιουργία μιας κύστης για να ορεί πάλι φυσιολογικά. Δηλαδή, ένα νέο παλικάρι 47 χρονών είχε ένα τέτοιο πρόβλημα. Βέβαια, εντάξει, κάπνιζε από μικρός, αλλά σας είπα, το κάπνισμα είναι ο νούμερο ένας παράγοντας βλαπτικός για την ανάπτυξη καρκίνου της οροδόχου κύστης. Χαίρο πολύ, κύριε καθηγητά. Θα ήθελα να με θυμάστε σαν τον παππού σας τα 97 να πεθάνω, γιατί καπνίζω κι εγώ. Το εύχομαι, αλλά... Δύσκολο, ε. Τι να κάνω. Πληρώνω τις αδυναμίες. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μήτρη Πληρωσλουκιά. Να ευχαριστήσω τον κύριο Πουλάκη και να έρθω σε μια ερώτηση που μου ζήτησε ο κύριος. Ναι, πέσε μας. Είναι ο κύριος Χατζηπαναγιώτης, παθολόγος. Το διορθωτικό υπέρηχο, θέλετε να πείτε. Με το διορθωτικό υπέρηχο, επειδή πάμε πολύ κοντά στην κύση, πολύ κοντά στον προστάτη. Ενώ όταν το ονόμασε ο Ιερόφυλλος, ο Έλληνας γιατρός του 3ου αιώνα π.Χ., το ονόμασε προστάτη, διότι προείστατο της κύσης. Έκτοτε, στους 23 αιώνες που έχουν περάσει, η ονομασία του προστάτη τηρήθηκε αναγκαίωτη, αυτούσια και σε κάθε γλώσσα που μιλάμε. Λέγεται προστάτης. Αυτό το μικρό όργανο, το οποίο βρέθηκε τον 3ο αιώνα π.Χ., όπως είπαμε, βασανίζει σε όλη τη ζωή των άνδρων. Κατά αυτόν τον λόγο, η επιστήμη έκανε την έρευνά της και ανακάλυψε τη λειτουργία αυτού του μικρού οργάνου και τη χρησιμότητα. Γι' αυτό το όργανο, κυρίες και κύριοι, σεβασμιότατε, αξιολογιότατε, θα μας μιλήσει ο κύριος Πουλάκης. Να πει δύο λόγια. Ένα δευτερόλεπτο μόνο. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Ταξίαρχο που μας θυμάμαι την παρουσία του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ταξίαρχο. Λοιπόν, ο κύριος Πουλάκης θα αναφερθεί στο θέμα του καρκίνου του προστάτη. Κύριε Πουλάκη, στο βήμα. Ή εσείς, κύριε Ζούκα, ποιος... Κώστα, ξεκίνα εσύ. Νομίζω, να μην λοιπόν, ο κύριος Ζούκας. Ο κύριος Ζούκας είναι ένας πολύ καλός συνάδελφος, άριστος γιατρός και άριστος συνεργάτης μου στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Και γι' αυτό τον ευχαριστώ και όλα σας δημόσια. Έχει μετεκπαιδευτεί και στην Γερμανία και γνωριζόμαστε και από εκεί. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα και από μένα. Λέγομαι Ζούγκας, είμαι ουρολόγος. Είναι χαρά, τιμή και ευχαρίστηση να συμμετέχουμε στην ημερίδα αυτή. Είναι η τρίτη ομιλία που κάνουμε μέσα σε δύο μήνες για αυτό το πράγμα. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και για τη φιλοξενία, κύριε Λαβίνε, και σε όλους, και σε ορτικό, βέβαια. Χαίρομαι γιατί έχω γνωστούς και φίλους εδώ. Και ξεκινάμε, περισσότερο θα μιλήσω για τον καρκίνο του προστάτη και το έχω βάλει σαν ενημέρωση του 2013, που είναι μια γενική, όσο και περισσότερο θα προσπάθησα να την κάνω απλοϊκή την ομιλία αυτή. Τι είναι ο προστάτης? Πρόκειται για έναν αδένατο αναπαραγωγικού συστήματος του άνδρα που παράγει υγρό και ουσίες στο σπέρμα και έχει το μέγεθος καρυδιού. Εντοπίζεται κάτω από την κύστη, μπροστά από το έντερο και πίσω από την ηγική σύμφυση. Εδώ το βλέπετε που έχει το μέγεθος καρυδιού, εδώ η ροδόχος κύστη, η σπερματοδόχες κύστης και η ηγική σύμφυση, η οποία είναι κάπου εδώ.